Ποιο παλιό κάστρο, μαλάκα. Ελάτε το κεντρικό πάνω και στρίψτε από την Πλαμαρή. Έλα, ερχόμαστε, ερχόμαστε. Απλά μπορούμε να έρθουμε και από παλαιό κάστρο να πάμε Πλαμαρή. Εντάξει, σου πω κάτι, έλα με το σκάφο σαν να από τη θάλασσα εσύ. Ερχόμαστε εκεί, μην τα κοιτάτε. Εδώ κάτω είναι. Εδώ κάτω είναι. Θα περάσετε για να δούμε πού θα σταματήσουμε. Κι άλλο, ευχαριστούμε. Μόλις έκανα μαλακή και άφησα να περάσουμε. Τώρα περίμενε. Πόσο κάτω πάμε? Πρέπει να βρούμε ένα φτιογκάκι σίγουρα. Τι φτιογκάκι, Μαρή? Φτιογκάκι ένα σταυρό, για να δούμε το μοναπάτι. Βρε άλλο λέω, το αμάξι αυτό πότε πάει και άλλο κάτω? Όχι, κάπου εδώ θα τα πούσουμε. Ναι, από πάσα. Γεια σας. Γεια σας. Τι τσίπησε ο Σκορπιός? Τι τσίπησε ο Σκορπιός? Θα το αφήσουμε εδώ να περπατήσουμε κιόλα. Πείτε τι έχεις να πει για αυτά, ρε φίλε. Πας έτσι, δεν μαλακά. Δώσε μου λίγο. Δώσε μου λίγο να σε πάρω, να σε πάρει κάμερα. Πού πας έτσι τώρα? Για μόνο. Έκλεισε. Τι χαμηλώσε φωτεινότητα? Όχι, δεν χαμηλώσε. Πού πας έτσι σε μονοπάτι, σε μονοπάτι, παιδιά, κοιτάξτε ένα περιπατητή. Είμαι από τους λίγους. Βγήκα κυριλέ. Φοβάμαι. Έχω σορτσάκι. Μια μέρα σε χάσω. Έχω πει τη σορτσάκι σου πάνω. Φραπέδια εδώ. Φραπέ με φρέντο εσπρέσο, μίξι. Αλλιά. Φρέντο εσπρέσο και έριξα μέσα. Σαν φραπέ μοιάζει. Σαν φραπέ με φρέντο εσπρέσο. Μοιάζει. Και στο αποτέλεσμα. Αλήθεια, για σκέτος είναι. Σκέτος. Ένα περίεργο πράγμα. Μιλάμε για κόψιμο δυνατό, θα σε πάει αυτό το πράγμα. Ποιος είναι ο καφές μου τώρα? Ο έξω. Ποιος είναι, ο Πολύς. Πολύς, μέχρι και τη Βέρα θα Πολύς. Και εμένα θα Πολύς. Μέχρι και εμένα θα Πολύς και τη Βέρα θα Πολύς. Α, έχει βάλει διακριτικά ο πίσω, πίσω για να τον βλέπουν. Άμα κάνει ο άλλος. Κάτι, ξεκίνησα με σκόνταψη. Κοίτα, άμα σκάσω, έχω σορτσάκι από μέσα. Από μέσα από αυτό. Όχι, ρε, έχω σορτσάκι πάρει μαζί μου. Τα πόδια μου. Εσύ τι έχεις φοράς? Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να γίνεται κανονικά. Μαλάκα, τουρίστας Ολλανδός εδώ. Έτσι πρέπει. Δεν έχει όμως ταμπέλες εδώ. Δεν έχει ταμπέλες πουθενά εδώ πέρα. Πού από εδώ θα πάμε? Θέλετε να πάμε ένα TikTok-άτο να τσεκάρουμε? Μανώλη, όλοι μαζί είπαμε, ρε φίλε. Περίμενε το βαλσάμι. Εδώ είμαι, ρε μαλάκα, σας ακούω. Μην αυτό το πράγμα τώρα κατεβάζει το κεφάλι και τρέχετε. Σε αυτό έχει δίκιο, πιτ βλάκα. Κάτσε κομμούρι. Είμαι πολύ ωραίο μωρό. Μπορεί ρε μαλάκα να βγει καμιά γοργόνα ρε μαλάκα από τη θάλασσα. Να μην με δει έτσι υπερεποιημένο να με ερωτευτεί.
Ναι, εντάξει, μια χαρά είναι. Εδώ βλέπουμε ένα κορμί θανατηφόρο, αεροδρόμιο πίσω πλάτη. Boeing προσγειώνεται. Παπαράτσι. Ο Μαλού είναι μαλάκας. Έχει φύγει. Μας παράτησε. Αφήστε να πάει στο πίσω η Λουλού. Άστι να, τι να πούμε, κάτσε πιο πίσω, να τις πρόξουμε. Άμα δεν θέλει να κάτσει πίσω. Γιατί να κάτσει πιο πίσω, Λουλού, τι έγινε. Έτσι, γιατί δεν θέλει. Λουλού, έχει καταλάβει ότι δεν σε θέλει. Αλλά είναι τυφλή. Είναι επικίνδυνα εδώ. Έχουμε και τον Χατζή Μιχάλη μαζί. Ο καφές φταίει, δεν είναι ότι δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι λογικό. Έχει πολύ... Έχει πολύ νερό και τρέχει κα... Κάνει σήμερα κομπλέ. Ακροβατώ σε μια ζωή. Έλα βαλάντι. Θα βγάλω σορτσάκι τώρα εγώ. Πρόσεξε, κίνδυνος πυρκαγιάς. Ποιος, είναι η μάνα σου. Εδώ, η ταμπέλα. Πρόσοχη. Silver alert. Βγάλω το όλα. Εξαφάνιση πυρκαγιά. Ό, τι μπαρά είναι αυτή η μαλάκα. Πας την εμία, είναι για να φάω. Άι γάμι σου, δεν έχω ρε μαλάκα. Φέρτε εδώ. Δεν σε βρακωθώ έτσι βρε μαλάκα. Σε βλέπω και λύνεσαι γι' αυτό. Εντάξει, λύθηκα σιγά. Κοίτα εκεί το μουνί ρε. Άσε ρε μαλάκα, μια μπαρίτσα σε... Ευχαριστώ. Ο μαλάκα κουσάζεσαι ρε. Εντάξει ρε μουνί, εντάξει ρε μουνί. Την έχω μεγαλύτερη. Έφυγε από την κάμερα το μουνί. Το βρακί του παππού. Πού είναι το βρακί του παππού, πού είναι η κάμερα. Ακόμα βατζιά ρε μαλάκα, είσαι μέχρι. Εδώ είναι. Και μετά λες γιατί δεν βρίσκεις. Εδώ είναι. Κάθεται και στείνει την κάμερα, έτσι ώστε να αποφύγει. Έλα Νικό, για κάτσε, να πάμε λίγο πιο κοντά, να το δούμε το θέαμα, γιατί αυτά δεν πρέπει να χάνονται. Πώς σου φαίνεται η μεγάλη λάκα Νικό? Του αρέσει η παραλλαγή όμως. Αυτό βρήκα το πιο κοντινό σου. Εντάξει, θέλω να σου πω, για να το έχεις αγοράσει, σ' αρέσει, δες το... Ναι, ναι, δες το δώσαμε. Μ' αρέσει να είμαι κομμάτι. Θα του βάζει εδώ και εντάξει. Καλλιτεχνικό κορμί δεν είναι αστεί. Αυτό θα μπορούσε να μπει σε πίνακα.